Στον πύργο Ηλίας αίσιο τέλος είχε το θρίλερ εξαφάνισης του 39χρονου Θύμιου Μπουγά, ο οποίος Χρήστο Στρατουλάκο εντοπίστηκε μετά από 1,5 μήνα. Ακριβώς 46 μέρες τον αναζητούσαν οι αρχές, Μάρκο, και εδώ στον πύργο αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας. Μετά λοιπόν από πληροφορίες που έφτασαν τις τελευταίες ημέρες εδώ στην αστυνομία στον πύργο, μπόρεσαν οι αρχές να τον εντοπίσουν χθες αργά το απόγευμα σε ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο περίπου 500 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έμενε και εκεί όπου δέχθηκε την επίθεση bullying. Πήγαν οι αστυνομικοί λοιπόν στο σπίτι, τον εντόπισαν, τον μετέφεραν χθες το βράδυ και στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας προκειμένου να γίνει τυπικά η ταυτοποίησή του και αμέσως μετά τον πήγαν και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία του από ό,τι μαθαίνουμε και σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου, κ. Αντωνακόπουλος, πήγε ο ίδιος στην αστυνομική διεύθυνση, τον πήρε υπό την προστασία του, μετέφερε σε έναν χώρο του Δήμου που θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες ώρες, ίσως και ημέρες, και όπως μας είπε θα του παρέχει ο Δήμος οτιδήποτε μπορεί προκειμένου να επανέλθει ο ίδιος και πάλι στην κανονική του ζωή. Αυτό το οποίο είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς από ό,τι μαθαίνουμε, Μάρκο, είναι ότι δεν είχε εξαφανιστεί, απλά δεν ήθελε να δίνει στόχο με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί τελευταία και έτσι λοιπόν έβγαινε νύχτες από το σπίτι προκειμένου να βρει είτε κάποια τρόφιμα είτε κάποια αντικείμενα τα οποία του ήταν απαραίτητα προκειμένου να μένει σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η Δημοτική Αρχή θα βοηθήσει εδώ στον πύργο προκειμένου να του παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη με ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Θα τον στηρίξουν τον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.